Σήμερα η κατάσταση. Από τις παραλίες της Σαλαμίνας μέχρι την Πειραϊκή, τη Φρεατίδα, τον Άγιο Κοσμά και τη Γλυφάδα. Η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε η βύθιση του μικρού δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2 κάνει το γύρο του κόσμου σε ρεπορτάζ του BBC. Κάτοικοι των παραλιακών δήμων δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η πετρελοκυλίδα θα φεθεί ανεξέλεγκτη να μολύνει τις ακτές του Πειραιά και των νοτίων προαστίων. Πού μπορεί να πας για ψάρεμα, ποιος να πάει? Κανένας, τώρα είναι μολυσμένα όλα. Ξέφυγε η κατάσταση, δεν είμαι αρμόδιος να σας πω αν έγιναν σωστές ενέργειες ή όχι, δεν γνωρίζω κιόλας τι έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως εισπράττουμε αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα παρενεργειών ή παραλήψεων. Πέρασαν 3-24 ώρα από το ναυάγιο, με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη. Ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν μεταξύ Σαλαμίνας και Ψιτάλιας βυθίζεται το δεξαμενόπλιο Αγία Ζώνη 2, με περισσότερους από 2.500 τόνους πετρελοειδών. Σύμφωνα με το λιμενικό, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης της ρύπανσης. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, στις 7.25 το πρωί, αεροσκάφος του λιμενικού εντοπίζει ρύπανση προς την πλευρά της Ψιτάλιας. Ενώ κάτοικοι της Σαλαμίνας, στις περιοχές από Σελήνια έως Κοινοσούρα, βλέπουν πετρελοκυλίδα να πλησιάζει τις παραλίες τους. Όπως καταγγέλουν κάτοικοι και επισκέπτες της Σαλαμίνας, είδαν συνεργεία αντιρρύπανσης 24 ώρες μετά, τη Δευτέρα το πρωί. Την Τρίτη, το Υπουργείο Ναυτιλίας διαβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στεγανοποίησης του πλοίου και ότι ενισχύθηκαν τα μέσα του λιμενικού αλλά και της αντιρρυπαντικής εταιρείας τόσο πάνω από το ναυάγιο όσο και στις παραλίες της Σαλαμίνας. Ωστόσο, αργά χθες το απόγευμα, πετρελοκυλίδες φτάνουν στην περιοχή της Πειραϊκής και την Φρεατίδα. Ενώ σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, πετρελοκυλίδα έχει ήδη εξαπλωθεί μπρος στον Άγιο Κοσμά και το Ελληνικό. Μόλις σήμερα, τρεις ημέρες μετά το ναυάγιο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχει λυθεί το πρόβλημα, διότι αν αλλάξει ο καιρός, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στα νησιά μας. Από τον όρμο της Αφροδίτης στην Πειραϊκή ξεκινούσαν καθημερινά αλλοίς με τις βάρκες τους, έβγαιναν στα ανοιχτά για να ψαρέψουν. Τώρα, όπως μας λένε οι ίδιοι, θα περάσουν ακόμη αρκετά χρόνια για να προσπαθήσουν και πάλι να πάνε για ψάρεμα. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής με τον Υπουργό Ναυτιλίας λίγη ώρα αργότερα να απαντά θετικά. Η συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτικές ευαισθησίες με αφορμή τις σκουριές. Μπλοκάρουν την επένδυση στο όνομα της δίθεν οικολογικής ευαισθησίας, αλλά διαφορούν για την καταστροφή στη Σαλαμίνα. Η έκταση που έχει πάρει η περιβαλλοντική ρύπανση εγείρει σοβαρά ερωτήματα, με δεδομένο ότι το Αγία Ζώνη 2 βυθίστηκε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όπου είναι άμεσα διαθέσιμα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της. Ερωτηματικά όμως προκαλούν και οι συνθήκες του ναυαγίου, καθώς στο μικρό δεξαμενόπλιο, που ήταν ακυροβολημένο με καλό καιρό, επέβαιναν μόνο 2 από τα 11 μέλη του πληρώματος. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία διαβεβαιώνει ότι το πλοίο ήταν αξιόπλοιο, τα πιστοποιητικά του σε ισχύ και είχε υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Ωστόσο, είναι απορίας άξιο πως πλοία αυτού του είδους έχουν τόσο μεγάλη ηλικία. Το συγκεκριμένο ξεπερνούσε τα 45 έτη, όταν η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία διαθέτει στόλο τελευταίας γενιάς.